Θα πάμε στην Γερμανία προκειμένου να συνομιλήσουμε με μία Ελληνίδα ερευνήτρια η οποία έχει βάλει σκοπό στην ζωή της να μας φέρει σε επαφή και να μπουν τα ρομπότ στην καθημερινότητα και στην ζωή μας. Στα 31 της χρόνια έχει γίνει επικεφαλής μιας αυτόνομης επιστημονικής ομάδας. Είναι η κυρία Γεωργία Χαλβατζάκη. Κυρία Χαλβατζάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και τα χαιρετίσματά μου στην Κρήτη. Είστε λοιπόν επικεφαλής μιας αυτόνομης επιστημονικής ομάδας στη Γερμανία που ασχολείται κατά κάποιο τρόπο με τη ρομποτική υποβοήθηση. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε στο να προγραμματιστεί ένα ρομπότ που θα βοηθά ηλικιωμένους στις μετακινήσεις τους. Υπάρχει μια ευρεία έρευνα σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της ρομποτικής υποβοήθησης των ρομποτικών βοηθών που θα βρίσκονται στα νοσοκομεία, στους οίκους ευγυρίας, στο σπίτι μας ακόμα και θα μπορούν να επιτελούν διάφορες απλές εργασίες για εμάς τους ανθρώπους. Φανταστείτε όπως κάποιον βοηθό στο πλάι ενός ηλικιωμένου που του προσφέρει τα φάρμακά του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με την εξέλιξη τόσο των αισθητήρων που χρησιμοποιεί ένα ρομπότ προκειμένου να μπορεί να αντιληφθεί τι κάνει ένας άνθρωπος και τι θέλει ένας άνθρωπος. Και φυσικά κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά διαφέρει. Και εν προκειμένου όσο και το είδα το ρομποτικό σύστημα πώς έχει κατασκευαστεί και κατά πόσο δηλαδή προχωράει η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι. Θα φύγω λίγο από την ατζέντα των ερωτήσεών μου, καθώς πίσω από εσάς βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχω διαβάσει και έχω παρακολουθήσει αναφορές σας, βλέπω την γνωστή σε όλους μας Ροζά. Αυτό το ρομπότ λοιπόν εδώ που είναι από πίσω μου είναι η Ρόζα. Σε αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση μη εργασίας. Νινεμίας. Δηλαδή να μην επιχειρήσω να τη ρωτήσω κάτι, δεν θα μου απαντήσει. Όχι, δεν σας απαντήσει. Είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα όπως τη βλέπετε. Απλά ήθελα να σας δείξω τι ακριβώς είναι το ρομποτικό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, όπως βλέπετε έχει τροχύλα τη βάση. Έχει λοιπόν το ρομποτάκι, έχει κορμό, έχει δύο βραχίονες ακριβώς όπως ένας άνθρωπος. Ο κορμός της μάλιστα ανεβοκατεβαίνει προκειμένου να μπορεί να προσεγγίσει αντικείμενα σε ύψος. Έχει το κεφάλι, το οποίο εσωτερικά υπάρχει κάμερα προκειμένου να έχει τη δυνατότητα της όρασης. Υπάρχουν και άλλοι αισθητήρες, όπως αισθητήρες λέιζερ, για να μπορεί να σκανάρει και να μετράει αποστάσεις, ώστε να μην χτυπάει σε τείχους κτλ. Όταν κινείται. Και όπως βλέπετε, υπάρχει ένα χέρι με 5 δάχτυλα σαν το δικό μας, αλλά και ένα πιο απλό, αυτό το λέμε αρπάγι στα ελληνικά, που προσομοιώνει, ας πούμε, 2 δάχτυλα. Προκειμένου να κάνουμε την έρευνά μας πάνω στην... πείτε μου, ναι. Σας έχω ακούσει να κάνετε λόγο για επιδέξια ρομπότ. Στόχος είναι να φτάσετε σε ένα σημείο προκειμένου τα ρομπότ να χαρακτηριστούν επιδέξια. Και θέλω να σας ρωτήσω την δεδομένη χρονική στιγμή, αυτή την περίοδο, τα ρομπότ κατά κάποιο τρόπο, η τεχνολογία τους, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι κάπως αδέξια. Δηλαδή είναι κάπως, αν μπορώ να κάνω έτσι και να φέρω την αντίθεση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αδέξια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να μεταχειρίζεται αντικείμενα στον χώρο του, να μπορεί να ανοίγει πόρτες, να ανοίγει συρτάρια και το οτιδήποτε. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι είναι αδέξια τα ρομπότ, για παράδειγμα, που έχουμε δει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπου μπορούν, εκεί έχουν προγραμματιστεί, να κάνουν μια συνεχόμενη και επαναλαμβανόμενη εργασία. Όπως λέμε στα αγγλικά, hard coded. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόγραμμα, ναι, που στη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία. Αυτό στο χώρο τον πραγματικό των ανθρώπων δεν είναι πολύ πρακτικό. Είναι συνδυασμός εργασιών.
φαντάζομαι και αυτό θέλετε είναι να πετύχετε. Είναι συνδυασμός πάρα πολλών εργασιών. Για παράδειγμα, εμείς για να βάλουμε ένα ποτήρι νερό, αυτό είναι κάτι πολύ απλό, αλλά για εμάς κατατομείται σε πολλές επιμέρους εργασίες και αντίστοιχα το ρομπότ πρέπει να έχει επιδεξιότητες, όπως για παράδειγμα το από ποιο σημείο θα πρέπει να προσεγγίσει και να πιάσει το ποτήρι, προκειμένου ας πούμε να πάει να το βάλει στον νηπτήρα και να βάλουμε νερό. Αυτά είναι εργασίες τις οποίες δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα στη ρομποτική, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δουλειά στην επιστημονική κοινότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Και ειδικά, αυτός βέβαια, είναι ένας από τους σκοπούς ναι. μου. Ναι. Και ειδικά σε περιόδους επιδημιολογικής κρίσης, σε περιόδους πανδημίας όπως αυτή βέβαια η τρέχουσα που βιώνουμε και ζούμε όλοι μας, η χρησιμότητα ενός ρομποτικού βοηθού είναι σημαντική. Και θέλω να σας ρωτήσω σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα αυτά τα ρομπότ εν μέσω βέβαια πανδημίας και επιδημιολογικής κρίσης. Ναι. Καταρχάς μπορούμε να τα φανταστούμε να βρίσκονται μέσα σε νοσοκομιακούς χώρους προκειμένου όχι μόνο να μεταφέρουν τα απλά, το φαγητό, το φάρμακο, να υποβοηθήσουν έναν ασθενή, για παράδειγμα, να φτιάξει το κρεβάτι του είτε να του δώσει κάποια μάσκα είτε το οτιδήποτε τέλος πάντων αντίστοιχο μπορούμε να φανταστούμε. Επίσης, μια πολύ βασική έρευνα που έχει ξεκινήσει τώρα έχει να κάνει με τη χρήση τέτοιων ρομπότ για την αποστήρωση χώρων. Οπότε φανταστείτε ένα τέτοιο ρομπότ το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και το αποστηρώνει ούτως ώστε να αποφευθεί η μετάδοση ας πούμε, του COVID. Φανταστείτε το να βρίσκεται στο σπίτι ατόμων τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα, σε απομόνωση λόγω πιθανής λίμωξης. Και εκεί δεν είναι μόνο το πρακτικό κομμάτι της υποβοήθησης του ατόμου, είναι και το κομμάτι το κοινωνικό. Διότι Μάλιστα. υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και σε αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής υποβοήθησης των Κυρία Χαλβατζάκη, ερώτηση. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το ρομποτικό βοήθημα, αυτή την ρομποτική υποβοήθηση. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να γίνει πραγματικότητα αυτός ο στόχος που έχετε θέσει? Το να γίνει, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, ναι. Το να έχετε εσείς αυτό το ρομπότ, για παράδειγμα, σε ένα νοσοκομείο, να έχουμε βασικά σε ένα νοσοκομείο, θεωρώ ότι απαιτείται μία δεκαετία ακόμα επισταμένης έρευνας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η αβεβαιότητα που υπάρχει και οι εναλλαγές στο ανθρώπινο περιβάλλον και στις ανθρώπινες συμπεριφορές είναι τέτοιες που δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα κάνω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ έξυπνο και στον εργαστηριακό χώρο όλα λειτουργούν καλά. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα μεταφερθεί αντίστοιχα στο πραγματικό περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της δικής μου που στοχεύω εγώ να ερευνήσω. Κυρία Χαλβατζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή να σας φιλοξενήσουμε ξανά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να τρέξει λίγο η διαδικασία της έρευνας και σίγουρα τους επόμενους μήνες θα έχουν προκύψει συμπεράσματα. Με πολύ μεγάλη χαρά να τα παρουσιάσουμε και τα αναδείξουμε μέσα από τον όμιλο της Κρήτη TV. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.